Και τώρα στην πασαρέλα, εδώ στο My Style Rocks, θα έρθει η νοσηλεύτρια, ψυχολόγος, στυλίστρια της εκπομπής. Παρακαλώ πολύ, η Ρόζα Ιμπέκη, έλα. Electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah, yeah. I've been catching love off a bed, boy. Oh, Ιρό, άνετη, χαλαρή, σεξι στην πασαρέλα σήμερα, τι γίνεται, πες μου. Λοιπόν, έχω ένα πολύ καλό φίλο δημοσιογράφο, ο οποίος έγραψε το πρώτο του βιβλίο. Μπράβο. Και έτσι μετά από ένα πρόβλημα υγείας που είχε και κατάφερε να είναι ok, έτσι έγραψε ένα βιβλίο το οποίο μπορώ να το εξηγήσω και να πω, ε. Λοιπόν, ένα βιβλίο το οποίο αφορά τη δωρεά οργάνου. Μάλιστα. Και έτσι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ ιδιαίτερο. Σήμερα έχει την παρουσίαση, την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, γιατί είμαι Κύπρο Λευκοσία. Και έτσι θα πάω να το δημήσω και να ακούσω και όλη την ομιλία, διότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και πολύ έτσι, θέμα ωραίο. Να ενημερώνονται οι άνθρωποι γι' αυτό. Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια πραγματική ιστορία. Ναι, είναι μια πραγματική έτσι. Ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Πράγματι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Να σου πω κάτι, αν έλειπε αυτός ο Άσος από τη Φωτεινή, θα ήταν μια πολύ αξιοπρεπής βαθμολογία. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου, Κατερίνα μου. Συμφωνώ. Θέλω να μου πεις, γιατί νομίζεις ότι η Φωτεινή μπορεί να σου έχει βάλει ένα σε αυτό το look. Φωτεινή, γιατί? Δεν ξέρει να μας πει. Φωτεινή, γιατί? Για πες μου. Ήρω, έχεις πει ότι είσαι στυλίστρια. Ναι. Καλύτερα να έλεγες ότι είσαι λογίστρια. Αφαιρθώς. Γιατί αυτό το look είναι ένα διεκπαιρεωτικό look μιας κοπέλας που πάει απλά στη δουλειά του. Στη δουλειά της έβαλε ένα πανωφόριο και λίγο fashion με μια γλυζά. Να μου πεις ότι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι όταν βγεις στον δρόμο βλέπεις κοπέλες να κυκλοφορούν έτσι. Ναι, η λογίστρια μου δίνεται ακριβώς όπως εσύ 9 ώρα το πρωί που πάω να πάρω. Πολύ καλή η λογίστρια, έχει στυλ, μ' αρέσει. Η στυλίστρια όμως δεν θα ήταν τόσο καλή. Για ποιο λόγο, πάω σε ένα γεγονός, πάω να τιμήσω έναν άνθρωπο. Έβαλα κάτι πολύ ωραίο, έδωσα χρώμα. Ναι, αγάπη μου, το καταλαβαίνω. Είμαι εγώ, δηλαδή πώς θα πήγαινα με κοντά στη φούστα. Όταν σε ένα παιχνίδι. Διαγωνισμού μόδας στη λίστρια είναι πολύ βαρύ. Αυτό είναι το δικό μου στυλ. Μέχρι τέρμα, καλύτερα να έλεγες κάτι μα άλλο. Μα δεν δίνω εσένα. Έντυσα τον εαυτό μου για να πάω σε ένα γεγονός. Ακόμα χειρότερα τον εαυτό σου με το styling που έχεις κάνει σήμερα. Δεν τον μπουστάρεις καθόλου. Ωραία, πες μου τι δεν σου αρέσει. Δεν βλέπω κάποιο styling. Είναι ένα... Δεν βλέπεις κάποιο styling. Όχι, δεν βλέπω κάποιο styling. Δύο διαφάνειες τις οποίες έχω συνδυάσει με αυτό εδώ. Η μπλούζα από μέσα φαίνεται πολύ φτηνή. Φαίνεται παλιά, κακής ποιότητας, έτσι όπως τη βλέπω, ναι, η μέσα, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω, ίσως και τα φώτα είναι αυτά, αλλά δεν... Ναι. Είναι πολύ άχαρη μπλούζα με το πριν το απ' έξω που έχεις. Εδώ πέρα η ζώνη είναι τεράστια στο μάτι μου, χτυπάει πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή βγάζει μάτι αυτό το πράγμα στο look. Πες μου ίσως τι θα... Σαν... Πες μου ίσως τι... φαίνεται και σαν από μίμηση. Κοίταξε, δεν ξέρω τόσο μεγάλη που είναι. Όχι, από μίμηση δεν είναι, διαφορετικά δεν τη φορούσα. Ξεκάθαρο αυτό. Θα πάρω κάτι. Όταν μπορώ να το πάρω, διαφορετικά δεν θα το πάρω. Θα βάλω μια καλή δερμάτινη ζώνη. Είναι αυτή η φιλοσοφία μου, εντάξει. Η φούστα λοιπόν είναι τσαλακωμένη, φαίνεται και αυτή κακής ποιότητας. Καθόμουνα. Οκ, okay, όμως, ναι. Το παπούτσι το μαύρο. Δηλαδή, εσύ τι, στο χώρο που πάω, πάω σε ένα δημοτικό θέατρο για μια παρουσίαση βιβλίου. Εσύ τι θα ήθελες να βάλω. Αγάπη μου. Μήπως να βάλω ένα no pants να πάω. Θα μπορούσες, θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Τότε δεν θα σεβόμουνα τον άνθρωπο που έχει κάνει ένα τέτοιο βιβλίο. Σέβεσαι το γεγονός ότι είσαι στυλίστρια όμως με αυτό το look. Φυσικά. Το σέβε, έχει πάρα πολύ στυλ το look μου.
Δεν το βλέπω. Τα συνδυάσει. Εντάξει, δεν το βλέπει εσύ. Δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπει. Τώρα κοίταξε, Φωτεινή μου. Δεν μπορώ εγώ να σε εκπαιδεύσω για αυτό το οποίο δεν βλέπεις. Δεν θέλω να με εκπαιδεύσεις εσύ. Δεν θέλω. Δεν μπορώ να σου αναλύσω. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή, δεν έρχομαι με μαύρα, δεν έρχομαι με μπες. Έρχεσαι συνέχεια με κάτι έτσι λουλουδένια. Ναι, θέλω να δώσω. Δεν έχω δει καμία διαφορά στο style και σήμερα δεν μπόρεσα να χαρίσω άλλο βαθμό. Κοίταξε, Φωτεινή μου, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μια χαρά μπορώ και μην πιάσουμε πάλι το. Κοίταξε. Καταλαβαίνω. Ωραία, τότε έχεις το δικό σου στυλ, εσύ θα πήγαινες με τον Opath. Εγώ θέλω να πάω έτσι. Γιατί εγώ είμαι έτσι. Δεν έχει styling, αγάπη μου, αυτό το. Καθόλου styling δεν έχει. Τι να σου πω τώρα. Για μένα έχει, γι' αυτό το φοράω και γι' αυτό το συνδύασα έτσι. Εσύ που έρχεσαι συνέχεια με την ίδια. Ωραία, μπορείς να μου το κοιτάς, άμα σου είναι αδιάφορο. Σου έβαλα ένα, αντικατοπτρίζω. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια χαρά. Να σε καλά. Λογίστρια θα μπορούσα να είμαι. Θα το έκανα και αυτό. Να βγω όμως με το βρακί συνερμού, δεν νομίζω. Μάλιστα. Ας προχωρήσουμε καλύτερα. Ανδριάννα, έχεις βάλει 2. Ναι. Έχεις συνδυάσει διαφορετικά πράσινα. Το οποίο αυτό εμένα με αποσυντονίζει. Δηλαδή είναι άλλο πράσινο η φούστα, άλλο πράσινο το πανωφόρι και άλλο η τσάντα. Okay, αλλά τα υπόλοιπα, τα πράσινα, είναι συνδυασμένα σωστά. Όχι, για μένα όχι, δεν είναι. Για σένα, εντάξει. Ναι. Για μένα είναι όμως, γι' αυτό το φοράω. Γι' αυτό αλλά εγώ θέλω να σας δω και μία φορά, δεν αναφέρομαι σε όλες τις κοπέλες, να φέρετε κάτι πιο δύσκολο, ρε παιδιά, γιατί εγώ έχω έρθει σε ένα διαγωνισμό μόδας και δεν ρισκάρει κανείς. Εγώ κάθε μέρα έρχομαι. Δεν αναφέρομαι σε όλες, αλλά βλέπω μπες, βλέπω μαύρο, βλέπω μπες, βλέπω μαύρο. Ναι, αλλά τώρα σε κρίνω εγώ και εγώ κάθε μέρα έρχομαι άλλη. Όχι. Οπότε είναι λίγο άστοχο. Αντριάννα μου. Να το λες την ώρα που δεν έχω πρόβλημα μαζί σου, αλλά εσύ έρχεσαι κάθε μέρα με ένα στράπλες. Κάθε μέρα έρχομαι με άλλο ύφος. Το στράπλες. Άρα, εγώ θες να πεις ότι κάθε μέρα έρχομαι με το ίδιο ύφος. Όχι. Σου λέω ότι είπες κάτι για εικόνες ότι έρχονται. Όλες οι ίδιες, χρωματικά. Χρωματικά. Είναι λίγες οι κοπέλες οι οποίες τολμούν και δίνουν κάτι. Μπορεί για εσάς να είμαι λάθος. Εγώ όμως θα τις δίνω τις προτάσεις όσο είμαι εδώ. Και εγώ τις δίνω. Οκ. Okay. Ωραία. Ενώ ότι έκανες ένα σχόλιο για κοπέλες την ώρα που σε κρίνω εγώ, οπότε. Όχι, δεν αναφέρομαι σε σένα. Εσένα σου είπα καθαρά για το στράπλες. Αλλά είναι κοπέλες εδώ πέρα που παίζουν πιο safe. Παιδιά, και εγώ στην καρταρόβα μου έχω πάρα πολλά και κουστούμια και μπες και μαύρα και γκρι και άσπρα. Μπορώ να παίξω λίγο πιο safe. Θέλετε να το κάνω, θα το κάνω. Αλλά δεν θα είμαι εγώ. Θέλω να δώσω και άλλα πράγματα. Δεν σου λέω να παίξεις safe χρωματικά. Απλώς τα χρώματα που επιλέγεις να ταιριάζουν. Τώρα δεν σου λέω. Γιατί θεωρείς ότι δεν ταιριάζει, δηλαδή δεν είναι. Ταιριάζει. Αποχρέωση. Είναι πολλά διαφορετικά πράσινα και το καφέ της ζώνης με το σκούρο καφέ του παπουτσιού δεν ταιριάζουν. Και εμένα μου κλωτσάει. Ταμπά είναι. Είναι ταμπά, δεν είναι καφέ. Ταμπά είναι. Ναι. Δηλαδή βλέπω πολλές διαφορετικές αποχρώσεις που μπορεί για σένα να ταιριάζουν, αλλά για μένα. Ναι, για μένα ταιριάζουν και αυτό τις φοράς σίγουρα. Ναι, για μένα δεν πέτυχε. Πολύ. Δεν πέτυχε. Για μένα πέτυχε. 2,1 είναι ο μέσος όρος. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τώρα, σε παρακαλώ, η Ρώμη, τι θα γίνει στους κριτές.